με υγεία και χαρά και καλή χρόνια στα παιδιά. Ξεκινάει μια χρονιά η οποία είναι παιδιακή για τον Πυρσό. Φέτος κλείνουμε 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Το 1960 ιδρύθηκε μαζί με την ίδρυση του γυμνασίου του κυρίου Βαλσαμίδη, ο οποίος είναι και επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου και συνεχίζει να είναι δίπλα μας. Οι δράσεις όλα αυτά τα χρόνια είναι γνωστές σε όλους, με αποστολές σε όλο τον κόσμο, με το φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται από το 1989 και έχει φέρει όλο τον κόσμο στην Άουσα. Εργασία μας. Και φυσικά ελπίζουμε να συνεχίσουμε για πάρα πολλά χρόνια να είμαστε στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Μια αναδρομή θα κάνουμε για το 2019, για το πού πήγαμε και τι κάνουμε σαν σύλλογος. Οι πιο σημαντικές αποστολές μας ήταν μια αποστολή για το μικρό τμήμα στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ Σαραρίψη Καλαμαριά, το οποίο διοργανώνεται για πολλά χρόνια, και μια στην Αθήνα που το μεγάλο τμήμα παρουσίασε το δρόμενο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Από εκεί και πέρα συμμετείχαμε σε αποκριάτικες εκδηλώσεις, συνεργαζόμαστε με την Πατινάδα, που επισκεφτήκαμε και το νοσοκομείο, δώσαμε χαρά στον κόσμο εκεί, και με ένα γλέντι στο Κόγκο κοντά στο σύλλογό μας. Και φυσικά το χορό στις τέσσερις εποχές. Κάναμε μια παρουσίαση βιβλίου στην Πέτρας, είχαμε τη μουσικοχορευτική παράσταση «Πέρασε εκείνο το βουνό», που παρουσιάστηκαν χορός, τραγούδι, θέατρο, σε μια παράσταση που σίγουρα έκλειψε τις καρδιές όλου του κόσμου. Είχαμε έντονη παρουσία βέβαια φέτος την ημέρα του Ολοκαυτώματος, όπου οι κοπέλες από το σύλλογό μας ήταν στους Λουμπάνους, στο χώρο θυσίας των Νεοσέων Γυναικών. Μια μουσική εκδήλωση στο Καμίνι, η οποία ήταν πρωτόγνωρη για το σύλλογό μας και είχε επιτυχία σε ένα τομέα τον οποίο δεν είχαμε ιστορία, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Επίσης, η χρονιά τελείωσε με εκδρομή και χορό των μικρών μας χορευτών στο Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα, όπου κεράσαμε Νάουσα εκεί και οι χορευτές μας πήραν τις καλύτερες διακρίσεις. Για τέλος, άφησα κάτι πιο σημαντικό, το οποίο το κάναμε για πρώτη χρονιά, ήταν στις 20 Νοεμβρίου, η Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των παιδιών. Μια ημέρα που δώσαμε μεγάλη βάση, φέραμε συλλόγους από τον ευρύτερο Δήμο της Νάουσας, συμμετείχανε με φιλοτεχνίες, είχαμε ομιλίες, και τα παιδιά κατασκεύασαν και γνώρισαν τα δικαιώματά τους. Από εκεί και πέρα σε λοιπές δράσεις συμμετείχαμε εννοείται στις παρελάσεις, σε συλλόγους που μας είχαν προσκαλέσει όπως το Χέρι με Χέρι, το οποίο συμμετέχουμε και φέτος, και φυσικά σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Δήμου, το οποίο ήθελε κόσμο από το σύλλογό μας, και είτε του Δήμου είτε της Εκκλησίας. Το Σεπτέμβριο επίσης κάναμε μια μικρή ανακαίνιση στο σύλλογό μας, η οποία ήταν αναγκαία και έδωσε μια νέα πνοή για τα παιδιά που χορεύουν. Τώρα όσον αφορά για το 2020. Η πρώτη μας δράση ξεκινάει με τις απόκρεις που είναι πολύ κοντά, όπου και πάλι ετοιμάζουμε μια πατινάδα, ετοιμάζουμε ένα γλέντι και φυσικά το χορό μας στις τέσσερις εποχές. Θα συμμετέχουμε όπως προείπα στο Χέρι με Χέρι. Ετοιμάζουμε μια αποστολή για το εξωτερικό, για το μεγάλο τμήμα, και επίσης μια αποστολή, εάν μας βγει, μαζί με εκδρομή για το τμήμα των ενηλίκων, το οποίο θέλουμε να πάει να χορέψει και αυτό κάπου στο εξωτερικό. Και φυσικά το μεγάλο μας στοίχημα, το οποίο είναι το φεστιβάλ, είναι το 26ο φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος, το δηλώνουμε ξεκάθαρα, το οποίο φυσικά θέλει να μέρει στη βοήθεια του Δήμου και πολλών από εμάς, πολύ εθελοντισμό και πολύ καρδιά. Αυτά από μένα, καλή χρονιά σε όλους. Δήμαρχε, λοιπόν, καλησπέρα για μένα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Μια δημιουργική χρονιά είναι το 2020. Με πολλές δράσεις, με σημαντικές δράσεις. Ο Πυρσός με 60 χρόνια τώρα έχει αποδείξει ότι πραγματικά είναι από τις κινητήριες δυνάμεις του πολιτισμού του τόπου μας. Είναι πάντα παρόν, είναι πάντα δυνατός, είναι πάντα σε όλες τις δράσεις του Δήμου. Προφανώς, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ο Δήμος και ο Πυρσός, ο Σύλλογος και ο Δήμος είναι πάντα κοντά, είμαστε πάντα μαζί. Οπουδήποτε χρειαστεί. Εμείς ως Δήμος κάνουμε το ό,τι μπορούμε για να υποστηρίζουμε το Σύλλογο. Και θα σας πω ότι οποτεδήποτε ρωτήθηκε ή χρειάστηκε ο Σύλλογος να συνδράμει, ήσασταν πάντα παρόντες και πάντα δίπλα στο Δήμο. Έτσι λοιπόν αυτή η βαθιά σχέση πρέπει να ενδυναμωθεί, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να έχουμε
ακόμα περισσότερες δράσεις, ακόμα πιο δυνατές δράσεις. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους γονείς και στα παιδιά για το πολιτισμό που παράγει ο Πυρσός. Να είστε γεροί και να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί και μουσικά και μουσικοθεατρικά και γενικότερα πολιτιστικά. Καλή χρονιά με όρεξη για την δημιουργία και αγάπη προς τα παιδιά μας, προς την άοση του πολιτισμού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ευχαριστούμε τον Τελάζιο που για δεύτερη χρονιά είμαστε εδώ πέρα. Συνοξενία. Το 5 με 6, ένα παιδάκι να έρθει από το 5 με 6, ποιος είναι?